Νέστορας Κατσιμίχας. Γεια σας! Τι γίνεστε? Μα δεν το ξέρετε λοιπόν! Εγώ είμαι ο πραγματικός νίντζα! Είμαι ο Καμπαμαρού Ιγκάνο! Γιουπί! Γιουπί! Προτιμώ να επεθυμώ από το να παίζω! Βγάλτε με από εδώ! Βγάλτε με! Βγάλτε με! Ας το καλό! Ποια είναι αυτή? Γριούλα, δεν πειράζει! Βγάλε με από εδώ! Σε ευχαριστώ, Γριούλα! Πάντα επιθυμούσα να ζήσω όλο μόναχος. Πώς μπορώ να πάω στο Τόκιο μαζί σου? Δεν θέλω! Ω, αγαπητή μου, τι τρέχει? Γιορτάζουμε κάτι? Τι τρελά φαγητά είναι αυτά, Θεέ μου! Να μην μπορώ να τις αντισταθώ αυτής της γιαγιάς, νύμπο! Ο Κάβουρας που τρέχει! Κατζαρίδα που τρέχει! Σπέρα που τρέχει! Σάλαντα ποδαρούσα! Κακουρό! Αγκρίδα! Τι έπαθε, γιαγιά? Γεια σου, γιαγιά! Να, ένα δώρο για σένα! Ας πάμε, εντάξει! Πηγαίνω! Χαμογέλασε, γιαγιάκα! Έπαιζα με τα ζώα στα βουνά. Δεν χρειάζομαι τον ύπο γι' αυτό. Όλα τα ζώα είναι φίλοι μου. Ινοκίζει! Αγαπημένε μου φίλε, ινοκίζει! Είναι ένας αγριόχειρος. Όχι, γιαγιά! Κανείς δεν είναι ευτυχισμένος όταν είναι κλεισμένο στο κλουβί. Να σε βοηθήσω! Χτυπάς κάποιον με μαστίγιο όταν χρειάζεσαι τη βοήθειά του? Καταραμένε! Δεν είμαι φίλος. Προσπάθησες να με μαστιγώσεις τώρα μόλις. Και τώρα με αποκαλείς φίλος μου. Είσαι πολύ εγωιστής. Γεια σου, Ζητζούνε. Είσαι τόσο διαφορετικός από χθες το βράδυ. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έρχομαι μαζί σου. Αλλά δεν δέχομαι διαταγές. Όχι πλέον άλλες διαταγές. Μη με φοβερίζεις με το ξύλο. Είσαι γελασμένος. Τι να κάνω για να σε ευχαριστήσω, Σιτζούνε, φίλε μου? Τι λες, νομίζεις ότι θα φοβηθώ επειδή μιμήσε τον παππού μου? Επιμένει να κάνω προπόνηση. Αν δεν το κάνω, λέει πως δεν θα με αφήσει να πάω μακαρόνια άλλη φορά. Εγώ θέλω να τρώω μακαρόνια συνέχεια. Είναι πιο συγχαμένος και από τον παππού. Ο παππούς πέθανε! Πέθανε στα αλήθεια! Όταν άκουσα πως ο παππούς πέθανε, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μετά είδα την κηδεία του που άρχιζε και θυμήθηκα τις μέρες που πέρασα με τον παππού. Τι ευτυχισμένες μέρες που πέρασα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέθανε ο παππούς. Ηλίθιος! Ποιος είναι ηλίθιος? Θα το μετανιώσεις. Όχι, δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Ο παππούς ήξερε ότι ο Χαγιάτε προσπαθούσε να με καλύψει κι όμως συνέχισε να χτυπάει το Χαγιάτε. Καταραμένε, παππού! Ποια ήταν αυτή? Κάνει ζέστη, ε? Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα. Τι μου συμβαίνει? Πηγαίνεις κι εσύ στο γυμνάσιο Κιντάμα? Γεια! Τι θα έλεγες αν έκανα αυτό κουτί για το φαγητό μου? Μην είσαι ντροπαλή. Ταράζεσαι που με βλέπεις? Δεν είναι ανάγκη. Τι κάνεις εδώ, Μάη, τέτοια ώρα? Παπούτσια με σφίγγουν, δεν μ' αρέσουν. Μπορώ να ανεβαίνω στα δέντρα χωρίς παπούτσια. Κοίταξε, Μάη. No go so. Πρώτα απ' όλα δεν μ' αρέσει αυτό το είδος της μάτσας που βλέπω. Δείχνει να είναι κακιά αυτή. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι σκέφτεται το μυαλό της, βλέποντας τα μούτρα της. Είναι όμορφη. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη, μα είναι τόσο ψυχρή. Γιατί με χτύπησες? Γιατί? Γιατί, πες μου? Ντρέπεσαι και αυτό που είπα για την Καόρου? Καταλαβαίνω. Σαν το Σιτζούνε. Ναι, κύριε. Έμεινα αργά χτες βράδυ. Διάβαζα ένα βιβλίο. Διάβαζα για τον Άινστάιν. Άινστάιν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ω, Δεσποινής ο Κούπο. Καλημέρα. Φαίνεσαι χλωμή σήμερα. Διάβαζες κι εσύ? Τι έπαθε η Μάη? Εγώ θα σε ελευθερώσω, Μάη. Ελπίζω να είσαι ασφαλής. Να σε βοηθήσω να γλιτώσεις. Πες μου πρώτα που είναι η Μάη. Το διάβολο! Ούτε το όνομά της να μιλές. Απαγωγέα! Χαγιάτε! Εσύ απήγαγες τη Μάη. Το διάβολο! Πες την πίσω! Προσπάθησες να με μεταχειριστείς χρησιμοποιώντας το κορίτσι. Είναι πολύ βρώμικο. Γιατί? Γιατί έχει αλλάξει τόσο? Γιατί προσπαθεί να με θυμώσει για να παλέψω? Λυπάμαι! Λυπάμαι για σένα, Χαγιάτε! Πάτε μακριά από εδώ αυτή τη μακαρονάδα! Έχω κάτι να σκεφτώ, Μικίζο. Γιατί κλαις, Χαγιάτε?
Πονάει το στομάχι σου? Φοβάσαι τον παππού μου? Τότε που έβγαινε η μητέρα σου. Hey, πάει αυτό. Αν είναι να ζήσεις μαζί μας, θα είσαι ο αδελφός μου, Χαγιάτε. Χαγιάτε, σε ψάχνα τόσο καιρό. Νομίζω πως μου λείπες. Τι καλά θα ήταν αν είχαμε συναντηθεί στην πόλη. Είχα δίκιο λοιπόν όταν είπα ότι ήσουν εσύ, Χαγιάτε. Θα θυμώνω. Γιατί? Τι? Χάρη σε μένα, εννοείς πως με χρησιμοποίησες για να δραπετεύσεις? Μα δεν είσαι τέτοιου είδους άνθρωπος. Εσύ μου έδωσες τη μακαρονάδα σου. Εσύ μπήκες μπροστά στον παππού για να με προστατέψεις. Άφησες και σε δίρανε για να με προστατέψεις. Δεν σε πιστεύω καθόλου, Χαγιάτε. Χαγιάτε, ό,τι και να λες είσαι, είσαι αδελφός μου. Να φας τον διάβολο, Χαγιάτε. Σκατά, κοντά πέσαμε. Σκασμός, την έχει δώσει τώρα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει από τα χέρια μου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Χαίρο πολύ, πριγκίπισσα το Σοδούλα. Είμαι ένας άγγελος του λουλουδιού και σε περίμενα να έρθεις. Ναι, είναι γραφτό μας να παντρευτούμε. Θα δεχτείς την πρότασή μου? Γκρέτελ, ξύπνα. Η καινούρια μας μητέρα λέει κάτι φοβερό. Σου είπα να μου έχεις εμπιστοσύνη. Περίμενε να βγει το φεγγάρι. Κατάλαβα. Τα φάγανε τα πουλιά. Κουράγιο, Γκρέτελ. Μην το βάζεις κάτω, εντάξει? Μας τιμάει η επίσκεψή σας, υψηλότατε. Μόλις τελειώσαμε τη μισή δουλειά που αναλάβαμε. Παρακαλώ, κοιτάξτε προσεκτικά. Τα ρούχα που οι ανόητοι δεν μπορούν να δουν. Ορίστε, υψηλότατε, κοιτάξτε. Δεν είναι όμορφα, υψηλότατε? Πώς σας φαίνεται το σχέδιο αυτού του υφάσματος? Αυτό το κοστούμι είναι τόσο ελαφρό, ένα φτερό. Έτσι ούτε που θα αισθάνεστε ότι το φοράτε. Πες, εσύ είσαι ο καλύτερος, για να μην σε κακομεταχειριστώ. Θα πάρω εκδίκηση από αυτόν τον τίμιο άνθρωπο. Τα αυτιά του βασιλιά Μίδα να γίνουν γαϊδουρινά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά όπως και να έχει, οι άνθρωποι μοιάζουν τόσο απαθείς. Είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι το Αλκάντια, το πειρατικό σκάφος. Ο Κάπτεν Χάρλοκ. Χαίρο πολύ. Είμαι ο Ταντάσι Νταϊού. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι καιρός τώρα που σας ζήτησα να βάλετε ένα σωματοφύλακα στον καθηγητή Κουσούκο. Αλλά δεν κάνατε τίποτα σχετικά. Δεν πειράζει αν δεν πιστεύετε την ύπαρξη των μαζών. Αλλά θα έπρεπε να είσαστε ένα σόφρον και να βάλετε ένα σωματοφύλακα στον καθηγητή που εργάζεται ρισκάροντας τη ζωή του. Τι είπες? Εγώ είμαι προδότης. Αυτό είναι τελείως γελίο. Φερέφωνο δικό του. Είναι αλήθεια ότι ήμουν στο σκάφος του, αλλά δεν ανήκω στους άντρες του. Πιστέψτε με. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που προδίδεται από αυτούς τους τύπους. Το ξέρω ότι ήταν όλοι τους αποκτηνωμένοι και αποχαυνωμένοι. Νόμιζα όμως ότι θα συνέρχονταν όταν θα συνειδητοποιούσαν ότι η εισβολή των μαζών μπορεί να γίνει κάθε λεπτό που περνάει. Ούτε ο άνθρωπος που βρίσκεται στη θέση του Πρωθυπουργού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γης δεν έχει την αίσθηση της ευθύνης. Πόσο δειλή είναι. Όλοι τους είναι βρώμικοι, ανεύθυνοι και τεμπέληδες. Είναι τα κατακάθια της κοινωνίας. Να λοιπόν που ήρθα σε σένα, Κάπτεν Χάρλο. Θα μου επιτρέψεις να μείνω στο Αλκάντια? Θα πολεμήσω κάτω από τη σημαία της ελευθερίας για αυτό που πιστεύω. Το σύμπαν είναι πραγματικά απλόχωρο. Και αυτό το σκάφος είναι επίσης θαυμάσιο. Τον είδα, τον Τρίτονα. Εννοώ τον Τρίτονα, το δορυφόρο του Ποσειδώνα. Τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εκεί πέθανε η μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν αναλύτρια μετεωρολογικών φαινομένων των πλανητών. Ήμουν 12 χρονών όταν η μητέρα μου βρέθηκε μπερδεμένη σε ένα ατύχημα. Η μητέρα μου πέθανε εξαιτίας ανεύθυνων πράξεων ανεύθυνων ανθρώπων. Η κυβέρνηση της Γης απέτυχε στην αποστολή των πλοίων διάσωσης. Ο Πρωθυπουργός και άλλοι ανώτατοι υπάλληλοι εκείνη την ώρα διασκέδαζαν σε έναν αγώνα γκολ. Και κατά συνέπεια η αποστολή των σκαφών διάσωσης καθυστέρησε για 2 μέρες. Μετά η κυβέρνηση της Γης ανακοίνωσε ότι υπεύθυνη για το ατύχημα ήταν η μητέρα μου. Μόνο και μόνο για να καλύψουν τα λάθη τους. Έτσι λοιπόν και εγώ δεν έχω άλλη επιλογή από το να μείνω στο Αλκάντια. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που είχα με αυτό που βλέπω. Ποτέ δεν φαντάστηκα έτσι αυτό το σκάφος. Δεν υπάρχει καμιά τάξη. Τι να συνέβη άραγε? Είναι εκείνοι οι τεμπέληδες? Πλησιάζει η ένοπλη αναγνωριστική ομάδα μαζών. Εντοπίσαμε ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο στο πίσω μέρος του σχηματισμού του εχθρού. Κάπτεν, πλησιάζει ένα παράξενο πράγμα. Έρχεται κι άλλο.
Εκπέμπει ακτίνα καταστροφής εικόνων. Πύργος νούμερο 3. Πώς πάει η κλειδαριά της γέφυρας? Ανόητε, θα εκπυρσοκρατήσει ανάστροφα έτσι. Απόκοψε λοιπόν το κύκλωμα αγωγού του όπλου C. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το όπλο Α και Β. Μηχανοστάσιο, θέλω να μιλήσω με τον αξιωματικό υπεύθυνο του πυργίσκου ενέργειας. Αποκόψτε την προμήθεια ενέργειας προς τον πυργίσκο νούμερο 3. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο τώρα. Το εχθρικό σκάφος άνοιξε πυρ. 3 δεύτερα για τη σύγκρουση. 2, 1, το πιάσαμε! Μου φαίνεται ότι άλλαξα πάλι γνώμη. Στην αρχή οι άνθρωποι φαίνονταν σαν μια ομάδα τεμπέλητων. Πριν από λίγο όμως τους είδα σε δράση και κατάλαβα ότι το πλοίο έχει δύναμη.